σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Αρχίσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τη συμμαχία Πράσινο και ΜΟΒ, μια συμμαχία 7 πολιτικών κομμάτων και πολιτικών φορέων που κινούνται κοντά και γύρω από τον πράσινο χώρο, οικολόγοι πράσινοι, πράσινοι, το κόμμα των ζώων, το κόμμα για τα ζώα, το κίνημα Bond, το οικοφεμινιστικό κίνημα. Πήραν την πρωτοβουλία να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2023 για να φέρουν μια νέα προοπτική πρόταση που αντιμετωπίζει τα αδιέξοδα της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και ο χώρος αυτός αντιστοιχίζεται περίπου στην πολιτική συμμαχία των πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί μας είναι ο Ηλίας Κοκοθεοδόρου, είναι συντονιστής της εκστρατείας των οικολόγων. Μέλος του συντονιστικού. Μέλος του συντονιστικού. Μέλος του συντονιστικού, το Πράσινο και ΜΟΒ, και ο Λευτέρης Ιωαννίδης, πρόεδρος Κοζάνης και υποψήφιος στην Κοζάνη. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Πετράκος, θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες, στην περιφέρεια της Καστοριάς. Να ξεκινήσουμε με τον Λευτέρη τον Ιωαννίδη. Να ευχαριστήσω και εγώ και για την πρόσκληση του Μιχάλη να κάνω αυτή τη συζήτηση στην Φλόρινα. Είμαστε σε μια περιοδία με τον Ηλία τον Παθόρου και με άλλους φίλους που ήρθαν από Αθήνα τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Επισκεφτήκαμε και την Καστοριά την Πέμπτη, χθες στην Κοζάνη, σήμερα στη Φλόρινα, προσπαθώντας να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους φορείς, αφενός να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους φορείς για το Πράσινο και ΜΟΒ, προκειμένου να τους πείσουμε να μας εκλέξουν στις εκλογές, αφετέρου να συζητήσουμε με φορείς της περιοχής, να ακούσουμε τα προβλήματά τους και τους προβληματισμούς τους και να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Σήμερα εδώ στη Φλόρινα είχαμε συνάντηση με τον κύριο Γκόστ, τον Αντιπεριφερειάρχη, όπου μιλήσαμε για τη Φλόρινα, για τη δίκαιη μετάβαση, για την εξέλιξη και τα προβλήματα της περιοχής. Και με κάνουν μια πολύ καλή κουβέντα. Αντίστοιχε συναντήσει γίνανε και στι υπόλοιπε περιοχέ. Λίγο πολύ ο χώρο τη πολιτική οικολογία ή τη οικολογία ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα στον άξονα Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Φλόρινα, που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, έχει μια μακρά παράδοση. Παρεμβάσεων, συζητήσεων και κυρίω ανάδειξη πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτή που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την περιοχή είναι η πρόκληση τη δίκη μετάβαση. Όπως και αν το δει κανείς, η δίκαιη μετάβαση είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς, η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και να επισπεύσουμε τη διαδικασία προσαρμογής στην μεταλλητική εποχή έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οι ευθύνες των κομμάτων, των παραδοσιακών κομμάτων, αλλά και θα έλεγα και σε τοπικό επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων, των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, είναι μεγάλες. Γιατί αν έπρεπε αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει κάποιες δεκαετίες πριν, κάτι που εμείς το λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, ξεκίνησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση οξείας κλιματικής κρίσης, όπου μάλλον θα επιταχύνει τις διαδικασίες να φύγουμε μακριά του, να αποδεσμευτούμε μάλλον από το αρκετά καύσιμα πολύ νωρίτερα, ίσως και από ό,τι προγραμματίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπ' αυτή λοιπόν τη συνθήκη, υπ' αυτές τα δεδομένα, είναι σαφές ότι είμαστε σε φάση ειδικής μετάβασης, είμαστε σε φάση μετάβασης. Το ζητούμενο είναι, στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που καλούμαστε να προσαρμοστούμε, αυτό να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, να γίνει δίκαια, να γίνει μαζί με τους πολίτες για τους πολίτες, να γίνει για μια καλύτερη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για μια καλύτερη Φλόρινα, για μια καλύτερη Κοζάνη, για μια καλύτερη Καστοριά, για καλύτερα Γαρβανά. Είναι ζητούμενο και το οποίο πρέπει να παλέψουμε. Και ερχόμαστε με προτάσεις. Ίσως είμαστε ο μοναδικός πολιτικός φορέας, ο οποίος πέρα από γενικότερες διακηρύξεις καταθέτει και προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη από το 2021, για το πώς, κατά την άποψή μας, η Δυτική Μακεδονία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την ιστορία. Σαφώς, έχουμε πολλά να κατονομάσουμε και να αναδείξουμε στα συστήματα της δίκης μετάβασης και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται. Κατά την άποψή μας, εξελίσσεται με έναν ορισμένο τρόπο, χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας. Εδώ, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν έχουμε να κάνουμε
απλή, ένα απλό αναπτυξιακό σχέδιο ή ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Έχουμε μια βαθιά κοινωνική αλλαγή. Αυτή η κοινωνική αλλαγή προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνίας προκειμένου να είναι επιτυχημένη. Πρέπει οι φορείς και η κοινωνία να συμμετέχει ενεργά. Δυστυχώς, με ευθύνη της κυβέρνησης, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ συγκεντρωτικό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 500-600 χιλιόμετρα μακριά στην Αθήνα, χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό είναι προβληματικό και πρέπει να ανατραπεί και πρέπει να αλλάξει. Και κυρίως πρέπει να αλλάξουν μια σειρά από επιμέρους σχέδια, τα οποία κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν σήμερα επερχόμαστε με λύσεις για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της περιοχής και πιστεύουμε ότι είμαστε ένας χώρος ο οποίος έχει πολλά να δώσει. Το έχουμε αποδείξει νομίζω στο παρελθόν. Ερχόμαστε σήμερα με προτάσεις και θέλουμε να το αποδείξουμε και στο μέλλον. Και θέλουμε να υπάρχουμε για να συμβάλλουμε στον πιο δίκαιο μετασχηματισμό της κοινωνίας και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, νομίζω ότι αξίζει οι πολίτες να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές το Πράσινο και ΜΟΒ, να δώσουν όθηση στο Πράσινο. Όλοι μιλάνε για τον πράσινο μετασχηματισμό, όλοι μιλάνε για την ανάγκη προσαρμογής σε μια πιο βιώσιμο μοντέλο. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς επαναχωρήσεις και χωρίς παλινδρομήσεις, όπως συνήθως κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εύχομαι πραγματικά η καμπάνια μας να πάει καλά και να έχουμε ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που θα μας δώσει όθηση να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να αναταχθεί, να επανεκκινήσει μάλλον ο πράσινος χώρος και στην Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Πετρέλαιο και τον Ευθέρη Κωνιανίδη για την πολύ έτσι, σημαντική δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας ότι υπάρχουν δύο τέτοιοι άνθρωποι που στην περιοχή κινούν και προβάλλουν τις πράσινες ιδέες και όχι μόνο. Η συμμαχία μας, όπως είπε πριν και ο Μιχάλης, είναι μια συμμαχία η οποία είναι λίγο διαφορετική από όλες τις άλλες συμμαχίες που ίσως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αντικατοπτρίζει την ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο με 6 από τα 7 σχήματα που συμμετέχουν να έχουν εκλεγμένους ευρωβουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ανήκουμε και εκπροσωπούμε στην Ελλάδα μια ομάδα, μια ευρωομάδα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη σε δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή τη αντιπολίτευση. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ για να ακούσουμε, να μάθουμε και επίσης να είμαστε ένας κρίκος μεταξύ της αθλητικής αυτής περιοχής, των Αθηνών, αλλά και των Βρυξελών. Ένας κρίκος ο οποίος θα κάνει το σχέδιο μετάβασης δικαιότερο, θα κάνει τη διανομή των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ορθότερη. Και όπως τόνισε και πριν ο Ευθέρης Ιωαννίδης, βάσει των αναγκών και των θέλων της τοπικής κοινωνίας. Εμείς, όλα τα κόμματα που συμμετέχουν, το ΒΟΛΤ, οι πειρατές, οι οικοφεμινίστριες, το Κόμμα για τα Ζώα, τα πράσινα κόμματα, είμαστε της λογικής από κάτω προς τα πάνω. Είμαστε της λογικής ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να καθορίζει τι γίνεται στον τόπο της. Λοιπόν, να επαναλάβω, είμαστε εδώ για να μάθουμε, να ακούσουμε και να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ από τη σειρά μου να συμπληρώσω σε αυτά που είπαν ο Λευτέρης και ο Μιλίας προηγουμένως. Πώς το λένε, ενισχύοντας την κριτική που εκφράσανε για τον κλειδωτικό τρόπο, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πιο έντονους όρους. Είναι αρχιακός ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το σχέδιο διοίκησης μετάβασης, το οποίο ο σχέδιο διοίκησης μετάβασης ήταν ελληνική ιδέα. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από την αγωνία στη Δυτική Μακεδονία να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα σχέδιο απολιγνητοποίησης, το οποίο όμως δεν θα καταστρέψει το κοινωνικό ιστό, αλλά θα διαμορφωθεί και θα χρηματοδοτηθεί κατάλληλα ένα σχέδιο που θα κάνει αυτή τη μετάβαση δίκαιη. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε να υλοποιείται σιγά σιγά και κάθε φορά είναι και χειρότερα, κάθε εξέλιξη είναι προς το χειρότερο, ένα σχέδιο το οποίο να υλοποιείται μια διαδικασία στην οποία όλες οι αποφάσεις που αναλαμβάνονται στην πρωτεύουσα, λαμβάνονται στο κέντρο, και κατά κάποιο τρόπο οι διαχειριστές των υποθέσεων
περιφέρειάς μας ζητούν για να λαμβάνουν, αντί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι μόνο διαδικαστικό, αλλά έχει να κάνει και με την ουσία. Έχει να κάνει με την ουσία γιατί δεν έχει αρκετά μεγάλη φαντασία. Δεν μπορεί να φανταστεί το πρόγραμμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν μπορεί να φανταστεί μια διαφορετική Δυτική Μακεδονία, η οποία να είναι μια διαφορετική Φλόρινα, που να είναι δυναμική και ανταγωνιστική, αλλά προσπαθεί μονάχα να περιορίσει την παρακμή και την εγκατάλειψη, η οποία είναι εμφανής και ήταν εμφανής και στα γραφικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν προς φάρμακες. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα όραμα για την Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή δυναμική, η οποία αναβασίζεται ναι και στη μεταποίηση, ναι και στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό, ιδίως στον οικοτουρισμό, ιδίως στον τουρισμό της υπαίθρου, τον τουρισμό των μυθνών, οι οποίοι αναβασίζουν δυναμικά σε όλη την Ευρώπη, αλλά είναι αρκετά δυνατή στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δώσει και μια λύση, θα πρέπει να δώσει και μια λύση στο τουριστικό πρόβλημα της Ελλάδας των 2 ή 3 μηνών τουριστικής περίοδου, εξασφαλίζοντας με κέντρο τη Δυτική Μακεδονία και άξονα προς τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, αλλά και γιατί όχι και μια συνοριακή περιοχή της Κοριτσάς και του Μοναστηρίου, έναν χώρο ανάπτυξης του τουρισμού της υπαίθρου και των κοινωνών, επικεντρώνοντας τον οικοτουρισμό. Αυτές είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν, αρκεί να τις πιστέψουμε και να διεκδικήσουμε ως Δυτικομακεδόνες και Φλωρινιώτες, αυτά που μας αναλογούν και αυτά που μας αξίζουν. Αυτά, θέλουμε να σας πούμε, το υψοδέλτιο της Φλόρινας αποτελείται από την Ελένη Ζουμπουλίδου, που είναι εκπαιδευτικός, και τον Κώστα του Στεφανίδη, που είναι σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης, σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση μόνο, αν μου επιτρέπετε. Μια και μιλάμε για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Σε αυτό θα επιμείνω, έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί η τοπική κοινωνία. Είπατε πριν ότι έχετε προτάσεις από το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Επιγραμματικά έτσι μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά σε αυτές τις προτάσεις για τις θέσεις εργασίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τις εκτάσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από. Η αλήθεια είναι ότι σύντομα το να το περιγράψει κανείς είναι λίγο δύσκολο. Θα προσπαθήσω σίγουρα περιγραφικά 2-3 σημεία να αναφέρω. Να πω ότι το κείμενο αυτό είναι στη δημοσιότητα ούτως ή άλλως, είναι αναρτημένο, που μπορεί κανένας να το δει, και είναι αποτέλεσμα μιας επαφής και έγινε μια επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία του 2021. Συντονιστής αυτής της προσπάθειας ήταν ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ήταν μέχρι χθες μαζί μου, σήμερα πρέπει να αποχωρήσει, που μπορούσε να πει περισσότερα. Βέβαια, όλοι από εμάς, και εγώ, και ο Μιχάλης και άλλοι εδώ, έχουν δουλέψει πάρα πολλές φορές στο κείμενο. Θα υπενθυμίσω μια παλιά μας πρόταση του οικολογικού χώρου από τη δεκαετία του 2010. Συντονιστή αυτή τη προσπάθεια του Λάζου Τζικριτζή, να από τότε, όταν πολλές πολιτικές δυνάμεις της περιοχής διεκδικούσαν νέες λιμνητικές μονάδες, εμείς διεκδικούσαμε καταθέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση, ούτως ώστε να γίνει η περιοχή κέντρο κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού για νεογεννήτες και φωτοβολτικά, κυρίως για νεογεννήτες. Και ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθηκε τότε στην ΔΕΗ και υπάρχει σήμερα στο πρόγραμμά μας. Εμείς σήμερα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που ακόμα κλείνουν το μάτι του λιγνίτη, λένε ότι οι λιγνητικές μονάδες σήμερα πρέπει να μετατραπούν, να επιδιωχθεί, να μελετηθεί, να μετατραπούν σε μονάδες αποθήκευσης. Σας υπενθυμίζω ότι το είχα διαχειριστεί ως Δήμαρχος το 2019, υπήρχε στο σχέδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας μια πρόταση να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας, αξιοποίησης των υφιστάμενων λιγνητικών μονάδων ως μονάδες αποθήκευσης. Βλέπουμε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Πτολεμαίδα 5. Είναι ένα λάθος, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Και η επιλογή του να παραμείνει ως μονάδα φυσικού αερίου, κατά την άποψή μας, είναι λάθος. Πρέπει να μελετηθούν πλέον άλλα σενάρια. Μιλάμε για το τρένο και το πώς για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τη Φλόρινα και τι αγώνες έχουν δοθεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελκυστικότητα. Βρισκόμαστε στο πλημμύριο της Φλόρινας και μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Καλά τα λέμε, δεν έχουμε θάλασσα. Πρέπει να έχουμε τρένο όμως. Να έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εδώ και 4 χρόνια η κυβέρνηση προανακύλει επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα. Εκτός από φωτοβολταϊκά, μεγάλες επενδύσεις δεν έχουν έρθει. Ως προς το θέμα των επενδύσεων, με αφορμή και το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Ναι, χρειαζόμαστε μεγάλες επενδύσεις.
Χρειαζόμαστε σοβαρό χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος και αυτός καθυστερεί, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε την ενεργοποίηση του τοπικού επιχειρηματικού προσωπικού. Η βιώσιμη λύση δεν είναι να αντικαταστήσουν το λιγνίτι, τη ΔΕΗ, από μια άλλη ΔΕΗ αντίστοιχου μεγέθους. Χρειαζόμαστε όμως η τοπική επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που εγκαταστάθηκαν και μετά από λίγα χρόνια έφυγαν, αφήνοντας πίσω πάρα πολλά προβλήματα. Αν όμως η τοπική επιχειρηματικότητα ενεργοποιηθεί και προβλέπονται πάρα πολύ γρήγορα, έχει βγει η προδημοσίευση των 350-60 εκατομμυρίων για την επιχειρηματικότητα, περιμένουμε να δούμε πού θα κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι. Θα κατευθυνθούν στην στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, θα βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητά του. Αυτό είναι κρίσιμο, κατά την άποψή μου, είναι μείζον ζήτημα. Προφανώς, ανέφερε ο Μιχάλης προηγουμένως στο ζήτημα του τουρισμού. Όπως είπε, απέχει εντελώς από τον σχεδιασμό ο τουρισμός και κυρίως η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας. Προφανώς δεν πρόκειται εδώ να γίνουμε ο καλύτερος τουριστικός προορισμός, αλλά υπάρχουν περιθώρια τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και δυστυχώς βλέπουμε να απουσιάζει εντελώς από το χάρτη, με εξαίρεση κάποιες πρωτοβουλίες γύρω από το κρασί που είναι πολύ καλές, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους. Θα προσέθετα σε όλα αυτά το ζήτημα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην ενεργειακή μετάβαση. Βλέπουμε, ίσως στην Κοζάνη λίγο πιο έντονα από ό,τι στην Φλόρινα, να κατασκευάζονται πολύ μεγάλες έκθεσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Η ΔΕΗ θα κατασκευάσει 2 γιγαβάτ. Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο αυτή τη στιγμή της χώρας βρίσκεται μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαίδας στην περιοχή των Λιβερών. 200 μεγαβάτ, τεράστιο και πολλά τεράστια, πάτε θα τα δείτε. Δυστυχώς όμως δεν έχει προωθηθεί η συμμετοχή των ενεργειακών κοινοτήτων σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή, αν δεν αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα που έχουν οι ΑΠΕ για τη μεγαλύτερη κατακαιρματισμό και συμμετοχικότητα, τότε θα κάνουμε μια δίκαιη μετάβαση. Δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας δίκαια και σωστά. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσουμε μόνο με επιδοτήσεις, ούτε μόνο στηριζόμενοι στο ρηπτό αέριο, είτε ακόμη και η επιλογή του ρηπτού αερίου για τη θέρμανση των πτυχιών, δεν ξέρω αν είναι μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση. Άρα πρέπει να δούμε και άλλα σενάρια. Και αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα, να αξιοποιήσουν πόρους και του Εθνικού Ταμείου της Μετάβασης, που είναι μια επιτυχία της αυτοδιοίκησης της προηγούμενης δημοτικής περίοδου, και μια επιτυχία και του Ευρωπαϊκού Ταμείου της Μετάβασης, που υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά κάνουν και μια πολύ σημαντική κουβέντα με τον Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για τον ρόλο που πρέπει να παίξει. Ως Δήμαρχος ήμουν από αυτούς που συμμετείχα και συνέβαλα στο να γίνει το Πανεπιστήμιο και η συνένωση και η συγχώνευση. Είναι ένας πυλώνας αναπτυξιακός. Πρέπει το Πανεπιστήμιο να αρχίσει να δουλεύει όχι μόνο για τον εαυτό του, και νομίζω ότι αρχίζει και το κάνει και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό, αλλά για την ίδια την κοινωνία, στηρίζοντας και τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα και την προώθηση της τεχνολογικής και της κοινοτομίας. Θα έλεγα εν κατακλείδη, γιατί μάλλον έχω πει πολλά, ότι προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε στο κομμάτι της πίτας ένα μεγάλο κομμάτι που έφυγε, φτιάχνοντας πολλά μικρά κομμάτια τα οποία θα αντικαταστήσουν τη ζημιά που έγινε. Θέλει χρόνο. Εγώ παρόλα αυτά παραμένω αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Φτάνει να πάρουμε εμείς ως Δυτικομακεδόνες την τύχη στα χέρια μας και όχι να την αφήσουμε σε κάποιους που βρίσκονται πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Ναι, εγώ στην γνώμη μου συμφωνώ ότι δεν υπάρχει μία λύση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, ένα πράγμα το οποίο θα εγκαταστήσει το λιγνίτι, ως μια άλλη μονοκαλλιέργεια δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνθεθούν αρμονικά για να επιτευχθεί αυτό το επιδιωκόμενο. Αυτό που θα ήθελα μονάχα να συμπληρώσω σε σχέση με αυτά που είπε ο Λευτέρης είναι η σημασία η αξία του σιδηροδρόμου. Σε αυτό το σχέδιο, ο οποίος και πάλι, όπως συνολικά συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι φτωχός συγγενής. Είναι φτωχός συγγενής και στο σχεδιασμό της δικής μετάβασης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την οικολογία, γιατί το τρένο είναι το πιο αποδοτικό περιβαλλοντικά μέσο μεταφοράς. Είναι ένα πρόβλημα για τη Φλόρινα, γιατί το μόνο μέρος στην Δυτική Μακεδονία που έχει πραγματικά τρένο, ή τουλάχιστον είχε μέχρι το αδίκημα των τυπών, ήταν η Φλόρινα. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερη ένδειξη αποτυχίας, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια για τη δίκαιη μετάβαση από το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί η σιδηροδρομική γραμμή σε όλο το μήκος μεταξύ Φλωρίνης και Μοναστηρίου. Και δεν έχει γίνει καθοδοτό να λειτουργήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αυτό είναι μια ενδεικτική
πραγματικά αποτυχία, γιατί δεν χρειάζεται κάτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή υποδομή. Η υποδομή κατασκευάστηκε. Πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό δείχνει και πόσο πίσω είναι σε αυτό που πραγματικά σχεδιάζει. Όχι, μπορεί να λέει ο καθένα που θέλει. Αλλά το ουσιώδες είναι τι κάνει. Και εκεί είναι και η σοφία, η λαϊκή σοφία να μπορεί να διακρίνει. Ότι, μα άμα δεν τα κάνει, δεν έχει δικαίωμα να τα λες κιόλας. Σε σχέση με όσα ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα για τις επενδύσεις του σιδηρόδρομου, είναι αστείο τη στιγμή κατά την οποία ένας πολύ λογικός σχεδιασμός, ο οποίος ανασύρεται προεκλογικά, σε σχέση με την αναβάθμιση της υδρολογικής γραμμής της Φλόνης και της Λιτροδοτησίνης. Πολύ ωραία. Ανασύρθηκε πάλι από την κυβέρνηση προσφάτως προεκλογικά. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά πριν από τις εκλογές. Είναι σαν να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Η οποία είχε τεθεί, δηλαδή η αναβάθμιση της γραμμής και κυρίως η ηλεκτροδότησή της, είχε τεθεί πάντα σαν προϋπόθεση βιωσιμότητάς. Και ανασύρεται κάθε προεκλογική περίοδο. Η γραμμή μεταξύ Φλόρινος και Μοναστηρίου κατασκευάστηκε, ολοκληρώθηκε μετά. Είχε κάποια προβλήματα με την περίπτωση, αλλά έχει τελειώσει εδώ και 34 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει καν πρωτοβουλία να συζητηθεί για το πόσο ουσιαστικά θα λειτουργήσει αυτή η σύνδεση μεταξύ δύο χωρών. Που είναι ουσιαστική για τη Φλόρινα, μπορεί να έχει με αυτόν τον τρόπο οι αγοράτες και οι επιχειρήσεις μια πιο εύκολη πρόσβαση σε μια αγορά που τα 100.000 ανθρώπων που είναι δίπλα της. Αλλά όχι μόνο αυτό, και όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για μια περιαστική γραμμή μεταξύ Φλόρινας, Αμιντέου, Τολιμαϊδας, Κοζάνης, που θα ενώσει τις μεγάλα αγροτικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα σωρό πράγματα τα οποία απλώς δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Τους έχουμε στο σχεδιασμό σε μια περιπτώση των προγραμμάτων και υλοποίηση τους έγινε στην πλάτη. Ίσως εγώ έχω ένα σχόλιο από κεντρικό επίπεδο. Νομίζω ότι μία από τις διαφοροποιήσεις που έχουμε εμείς ως συμμαχία και ως κόμμα σε αυτά τα κέρια ζητήματα, όπως ο ίδιος τουρισμός, όπως οι μεταφορές με τρένο, είναι ότι είναι κεντρικές πολιτικές. Είναι κεντρική άξονα της πολιτικής μας. Και δεν είναι κεντρική άξονα της πολιτικής μας τώρα, ήταν πάντοτε κεντρική άξονα της πολιτικής. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα προωθήσουμε αυτά τα πολύ σωστά και δίκαια αιτήματα, ακριβώς γιατί μπορούμε να αποδείξουμε στους πολίτες ότι δεν το λέμε τώρα, δεν το λέμε μόνο πριν τις εκλογές, αλλά είναι βασικά στοιχεία, είναι άξονες, βασικοί πυλώνες της πολιτικής μας και έχουν υπάρξει για δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ.